καλύτερο από ό,τι είχε προϋπολογιστεί, τι βλέπετε? Από ό,τι γνωρίζω, πάει η μελέτη βάση του προϋπολογισμού. Ναι. Το γήπεδο θα έχει. Προϋπολογισμός δηλαδή. Νομίζω γίνει γύρω στις 490.000, ένα τέτοιο ποσό είναι. Κοντά στο μισό εκατομμύριο δηλαδή. Ναι. Άρα θα γίνει ένα μεγάλο πράγμα λογικά εκεί. 500.000 δεν κελεί. Μεγάλο πράγμα αποκλείται να γίνει. Βάλει το 1/3, πάει στο παρκέ, Δημήτρη. Ναι. Έχουν υπολογιστεί τα πάντα, όπως αίθουσα για τις ομάδες, για τους γιατρούς, για γιατρό, κερκίδες, το παρκέ, όλα. Αλλά δημοπράτης το Νοέμβριο, ξεκινήσουν εργασίες το Δεκέμβριο, λόγω εορτών και του νέου έτους πάμε για τον Φλεβάρι, πιάσει κανένα χιόνι, πάμε στο Μάρτιο, ξεχάστε και την έναρξη της καινούργιας χρονιάς, Κωστάκη. Περιμέναμε 22 χρόνια. Το καλό είναι ότι το μπάσκετ το αγαπά όλη η Σκιάθος, έχει δημιουργηθεί πλέον παράδοση. Κλείνουμε φέτος τα 20 χρόνια του Γυμναστικού Συλλόγου Σκιάθου. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί αντρικό, εφηβικό, μίνι αγοριών, μίνι κοριτσιών, junior αγοριών, junior κοριτσιών και προ junior αγοριών. Πόσους γυμναστές, προπονητές απασχολείτε? Απασχολούμε 2 γυμναστές, τον κύριο Κρίτσαλο Κωνσταντίνο και τον κύριο Νίκο Τασιόπουλο, σε εθελοντική μορφή. Ψυχή βέβαια όλου αυτού του εγχειρήματος, ότι εσχέσει το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ο κοστής ο Κρίτσαλος. Εθελοντική μορφή, λες για τους γυμναστές, προπονητές. Προσπάθησε να βοηθήσετε για το μεροκάματο, κύριε Ζιμπέκη. Ορίστε. Ασχολούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα, δύο δεν μου είπατε. Ναι. Αυτοί ασχολούνται με τόσα παιδιά, έχουν στην αρμοδιότητά τους. Δουλεύουν, κάνα μεροκάματο να βγει, να δημιουργούνται και θέσεις εργασίας. Προσπαθούμε. Εθελοντική βάση γυμναστές, έχουν σπουδάσει τα παιδιά αυτά, αγωνίζονται. Πώς θα γίνει? Είναι απόφοιτοι και τα δύο τα παιδιά του ΤΕΦΑ. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε να δώσουμε, δίνουμε. Βέβαια, οι γονείς τώρα που θα έχονται τα παιδιά τους στο κλειστό, να τσοντάρουν κάτι, να έχουμε και καλύτερη προπόνηση, καλύτερη, πώς θα γίνει, όλοι μαζί. Ενδεχομένως ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου, τώρα ο κύριος Πρεβεζάνος, να ενισχύσει και αυτός προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι οι Δήμοι, όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί επιχορηγούν τις ομάδες, μπάσκετ. Κύριε Κουμιώτη, κρατάμε αυτά τα τμήματα. Κάνουμε μεγάλο αγώνα και δεν έχουμε ψευδεστήσεις για βοήθεια από το Δήμο. Αν είναι να έρθει κάτι, καλώς να έρθει. Είπα. Αλλά όλα γίνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία, πόρτα-πόρτα, ξενοδοχείο-ξενοδοχείο, επιχείρηση-επιχείρηση. Και ό,τι μαζεύουμε. Έτσι, βεβαίως. Γίνεται μια σπουδαία δουλειά από όλα τα παιδιά. Αυτό που λέτε, σας τιμά ιδιαίτερα ότι δεν περιμένετε από το Δήμο. Έτσι πρέπει. Το Δήμο θα παίρνουμε λεφτά. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά όταν ακούω τώρα. Μου χτύπησε κάπως άσχημα. Τι? Δύο προπονητές σε θεωρητική βάση. Εντάξει. Το βράδυ θα φάνε θεωρητισμό. Ό,τι μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά δίνουμε, αλλά αυτό που δίνουν τα παιδιά, ειδικά ο κύριος Κρίτσαλος, ο οποίος έχει τα περισσότερα τμήματα, σχετικά με αυτό που δίνουμε είναι ελάχιστο. Αυτά τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ το μπάσκετ και είναι τιμή μας που είναι στο νησί χειμώνα. Ο κύριος Κρίτσαλος είναι και γυμναστής στο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, όχι. Α, δεν είναι. Όχι. Ναι, πάντως η Σκιάθος έχει και επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο κ. Στασόπουλος εκεί, ο κ. Νίκος Στασόπουλος, ο οποίος προπονεί και αυτός είναι εξαίρετος νέος, παραολυμπιακούς αγώνες. Έτσι. Ο κ. Μίχας που είναι πρόεδρος, ας πούμε, εδώ και κάνει δουλειά και εκείνος με τη σειρά του. Δηλαδή υπάρχουν οι συνθήκες, κ. Ζεμπέκη, θέλω να πω, προκειμένου να δημιουργήσετε εξαιρετικά, να βγάλετε εξαιρετικά ταλέντα στον αθλητισμό. Απλώς θέλει μια υποδομή βασική και αυτό που λέει ο Κουμιώτης απ' την άλλη. Να ξέρετε, όπου τα είχαμε φέρει αυτό το τμήμα και στο Βόλο, στον τελικό που κερδίσαμε με τα παιδιά, με το εφηβικό. Ναι. Ναι. Γιατί στο μπάσκετ, Κώστα, με το καινούργιο γήπεδο, έτσι, το οποίο θα δώσει άλλη ψυχολογία, άλλο ενδιαφέρον και στην νεολαία και στους προπονητές και σε εσάς. Θα ανεβεί την κατηγορία. Σε ποια κατηγορία εσκάθ παίζετε τώρα? Α2. Α2. Του χρόνου με το γήπεδο θα ανέβει τα Α1, γιατί κάποτε παίζατε και Α1. Κύριε Κουμιώτη, λοιπόν, στο Α1, στην Α1 με την ψυχολογία που διαθέτει η ομάδα, θα χτυπήσετε γάμα εθνική. Θα ανεβεί το μπάσκετ εκεί πέρα. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε γερές βάσεις, καλή υποδομή και πολλά παιδάκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 120 παιδάκια στα τμήματά μας. Ελάχιστες ομάδες στο Βόλο έχουν τόσα παιδιά. Έτσι, πολλά παιδιά, 120. Μόνο η νίκη. Και θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του Σκιάθου,
όπου ο καθένας με το υστέρημά του μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πάρα πολύ. Αγαπάνε το μπάσκετ στη Σκιάθο. Ο πρόεδρός σας είναι ακίνητος, είναι δυναμικός. Πού είναι ο πρόεδρος, ο κ. Μίχας. Πού είναι ο νομίζω και δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Πρεβεζάν. Του έτυχε κάτι σήμερα έκτακτο και θα είναι να ταξιδέψει για τον Βόλο, γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει. Αυτός δραστήριος άνθρωπος, έτσι, συνεργαστείτε εκεί. Υπάρχει Ομόνοια στο μπάσκετ και μάλιστα πριν δύο μέρες κάναμε νέο διοικητικό συμβούλιο, ναι, όπου είναι ένα άριστο διοικητικό συμβούλιο και πλέον μπαίνουμε με καινούργια δυναμική και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ η δρομολόγηση του κλειστού, γιατί πλέον έχουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη όρεξη. Έτσι. Εντάξει, θα προσελκύσετε και αθλητικό τουρισμό, θα είναι και ακόμα ένα κομμάτι αυτό, έτσι, που θα είναι ιδιαίτερο χρήσιμο, δηλαδή, και το γήπεδο το καινούργιο εκεί και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Ναι, ναι. Κάποιοι παίχτες είχαν πάει σε ένα κάμπ στην Ιταλία, ναι, ναι, φέτος. Ναι. Κάποιο παιδί είχε πάει και στην Αμερική. Ναι. Το καλοκαίρι με πρωτοβουλίες περισσότερο του κύριου Κρίτσαλου και του κύριου Μίχα, του προπονητή δηλαδή του βασικού και του προέδρου, έρχονται διάφοροι άνθρωποι που έρχονται και για διακοπές και προπονούν τα παιδάκια. Πριν νομίζω είχε παιχθεί και ο κύριος Γιάνκοβιτς του Παναθηναϊκού. Έρχονται πολλοί επώνυμοι εκεί. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Ο κύριος Στασόπουλος δουλεύει μαζί σας εκεί. Έχει αναλάβει το τμήμα junior κοριτσιών και junior αγοριών. Mm-hmm. Που έχει προετοιμάσει και τη μικρή που συμμετείχε και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι είναι και τα δύο παιδιά και οι δύο προπονητές εξαιρετικοί χαρακτήρες. Α, μόνο που δουλεύουν αφιλοκερδώς οι άνθρωποι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Θα το λύσουν. Απλώς δεν μπορούν να αμείβονται επαγγελματικά όπως θα έπρεπε. Ναι. Άρα, ΤΑΒ 14 θα είναι το γήπεδο. Αυτός είναι ο τύπος. ΤΑΒ 14 των 300 θέσεων, αυτός θα είναι. Αν και η κυρία Κολυγρίνη μου είπε ότι θα προσπαθήσουν με τον αγοραστό να το αυξήσουν, έτσι. Να το κάνουν πιο μεγαλύτερη χωρητικότητα. Ξέρω εγώ, να μην τραβήξουν. Ο σχεδιασμός είναι ένα αίθριο. Δεν είναι, δηλαδή είναι στέγαστη. Δεν είναι κάτι όπως γνωρίζουμε όλα τα κλειστά. Δεν θα είναι κλειστό γύρω-γύρω, δεν είναι κλειστό. Όχι, όχι, όχι. Θα είναι με τέντα βασικά. Προδιαγραφών. Για το σου λέω, τα 390 Δημητράκη είναι λίγα τα χρήματα για παιδιά. Έτσι, μόνο το παρκέ κάτω, πόσο το παρκέ έχει ανέβει τιμή του. Κάποτε ήταν 30.000. Τώρα θα έχει υπερδιπλασιαστεί. Το παρκέ κάτω. Ελάτε στη θέση μας. Πιστεύω να είμαι κάτω, παρκέ θα έχει. Ελάτε στη θέση μας που δεν είχαμε κεραμίδι τόσα χρόνια. Αφού το φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε. Το φτιάξουμε λίγο σωστό, να μην τρελαθούμε. Αφού γίνεται που γίνεται το έργο, να γίνει με τις καλύτερες προδιαγραφές, να μην ξαναχρειαστεί άλλη παρέμβαση, να γίνει κάτι. Ας αποκτήσουμε αυτό το κλειστό να έχουμε, γιατί και παλιά υπήρχε η λογική να κάνουμε ένα μεγαλύτερο κλειστό και δεν είχαμε ποτέ κλειστό. Μην ξαναπαίξουμε με τις λέξεις αυτό το νησί. Σωστό. Να αποκτήσουμε αυτό, να έχουμε μια έδρα για τα παιδιά μας και από εκεί και πέρα, αν κάποια δημοτική αρχή είναι πολύ ικανή, μακάρι να κάνει ένα μεγάλο κλειστό και να τη δοξάσουμε. Αλλά όχι πάλι ευχές και λόγια. Κουραστήκαμε. Εμείς ναι, έχουμε ξεκινήσει την ομάδα κάποιοι άνθρωποι από την πρώτη μέρα. Έχουμε παίξει 6 χρόνια σε ανοιχτά, με χιόνι, με βροχές. Κουραστήκαμε. Πρέπει να γίνει το κλειστό. Αυτό το απλό κλειστό. Αυτό το απλό κλειστό. Αλλά θα έχουμε κλειστό. Και δεν θα μας λέει ο Βόλος, κύριε, πρέπει να κάνετε όλα τα παιχνίδια στο Βόλο, επειδή ναι, δεν έχετε. Τώρα να το πούμε στον κόσμο αυτό. Αναγκάζεστε να φεύγετε από τη Σκιάθο, να πηγαίνετε στο Βόλο για να αγωνίζεστε, διότι δεν υπάρχει έδρα. Ο προϋπολογισμός με τα εισιτήρια ναι, είναι της τάξης των 30 με 35.000 ευρώ. Αμέσως. Οι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής δεν έχουν τέτοιο προϋπολογισμό. Και ναι, αυτό οφείλεται στα εισιτήρια και στις μεταφορές. Ναι. Αυτό λοιπόν με την ύπαρξη του κλειστού σταματά. Και πλέον θα έχουμε ένα προϋπολογισμό βατό. Δηλαδή ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στο ΣΥΦΙ δεν σας έχει δώσει ένα χαρτάκι να σας πει χορηγία, μπάσκετ, αυτό το νησί μου έχει δώσει πάρα πολλά λεπτά για να πηγαίνω έρχεστε. Ποτέ καμία τέτοια προσφορά. Η έννοια, κύριε Κουμιώτη, η εταιρική ευθύνη είναι άγνωστη και το ξέρετε. Θα μπορούσε, μια χορηγία θα μπορούσε. Υπάρχουν και τράπεζες που δεν έχουν δώσει ποτέ ευρώ. Εντάξει, οι τράπεζες σου λέει, άλλος δεν, άλλοι έχουν βγάλει εκατομμύρια από το νησί. Εντάξει, άλλος να βάζει το χέρι στη τσέπη να σου δίνει και άλλο να σου λέει το πιο άδειο πάει και έρχεται. Ναι, ακριβώς. Λόγω ότι είμαι και μέλος των ταμείας των όμιλων επιχειρηματίων Σκιάθου. Άδειο δεν πάει και έρχεται, οι σκιαθίτες πληρώνουν. Και εσείς ειδικά, το Γιάννη Βαρδινογιάννη του ΣΥΦΙ τον έχετε ενισχύσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλές εταιρείες στη Σκιάθο.
μεγάλες, οι οποίες κάνουν πολλά εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο, αλλά δεν έχουμε δει σε κάποιο κοινοφιλή σκοπό ούτε ένα σέντς από αυτές. Δεν υπάρχει έννοια εταιρική ευθύνη. Και το ξέρετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κουμιώτη. Καλά τα λέει ο Ζεμπέκης, έτσι. Πολύ καλός ο Ζεμπέκης. Είναι δημοτικός σύμβουλος ο Κώστας. Κύριε Ζεμπέκη. Είστε δημοτικός σύμβουλος. Όχι, όχι, δεν βγήκα. Α, δεν είναι... ήσασταν υποψήφιος και δεν εκλεγήκατε. Ναι. Γιατί, ποιο ψηφοδέλτιο ήσασταν. Ήμουνα, είχα κατεβεί με τον κύριο Ζηλατούδη. Με τον κύριο Ζηλατούδη. Γιατί δεν βοήθησε ο Φώτης ο Ζεμπέκης, δεν βοήθησε. Είχε μπει η κόρη του στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Πατσά. Α, μισό λεπτάκι τώρα. Είδες, για άλλα πάμε και άλλα βγάζουμε. Έβγαλες. Μισό λεπτό. Εσείς ήσασταν υποψήφιος με τον κύριο Ζηλατούδη και η αδερφή σου με τον κύριο Πατσά. Ναι. Τι έχασα, μαγαλία έχασα. Χάσαμε μεγαλία εκεί. Άμα. Και ο Φώτης ήταν με την κόρη προφανώς, ε. Καλά καταλαβαίνω. Εξελέγει η κόρη. Όχι, γιατί βγήκε ο κύριος Πρεβεζάνος. Πέσαν οι έδρες. Ελάχιστη συμβουλή. Οι έδρες. Αλλά υποστήριξε ο Φώτης την κόρη. Εντάξει. Μάλλον ο έπαρχος ευθύνεται, έτσι. Ο έπαρχος. Ορίστε. Ο έπαρχος ευθύνεται γι' αυτό. Ο έπαρχος, ναι. Μεγάλη ιστορία, κύριε Κουμιώτη. Καταλαβαίνω, εσύ πώς το έπεσε. Κατάλαβα τι έγινε. Με ένα καημό, με ένα καημό. Παλαγία μου. Μάλιστα, λοιπόν. Κινηματογραφική ταινία. Ωραίο. Λοιπόν, κύριε Ζεμπέκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε κοντά στην ομάδα αυτή, να το ξέρετε, και μακάρι να μπορούμε να συνεισφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Στέλνω ένα email. Ναι. Κάποιος θέλει να πειράξει καταστάσεις τώρα και αναφέρεται στο γορίλα της Χιάθου. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, γορίλα της Χιάθου. Να ρωτήσω, λέει, το Μαρέδη, ποιος είναι ο γορίλα της Χιάθου. Λοιπόν, κατάλαβες. Εξυπνάδες. Εξυπνάδες, κατάλαβες. Λοιπόν. Έρχονται οι λασπάδες Κώστας της Χιάθου και μας το παίζουν ξύπνοι τώρα. Κατάλαβες. Όλα καλά. Μην εκνευρίζεστε, κύριε Κουμιώτη. Λοιπόν, διαφημίσεις και ευχαριστούμε, κύριε Ζεμπέκη, να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.